Elevate. Relate to you. Κύριε εκπομπή, και το απρόβλεπτο της σημερινής εκπομπής είναι η προσκεκλημένη μας, η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, ούτε θα πρέπει να κάνω κάποιο πρόλογο. Ίσως τα λόγια μου είναι πάρα πολύ φτωχά. Κοντά μας, στη συντροφιά μας, μας τιμά με την παρουσία της η κυρία Κάρμεν Ρουγγέρι, στην οποία αμέσως θα δώσουμε το λόγο. Αφού την καλωσορίσουμε. Α, και εγώ καλώ σας βρίσκω. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που δεχτήκατε έτσι τόσο αυθόρμητα την πρόσκλησή μας. Δεν το περίμενα με τέτοια κούραση που έχετε. Πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές Λουκά ότι από χτες η κυρία Ρουγγέρι είναι στη Θήβα με την θεατρική ομάδα του Εθνικού Θεάτρου, αλλά καλύτερα μας τα πει ίδια. Ναι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσουμε τι κάνει η συμπεθέρα και ο στρατηγός. Σας τον πήρε η συμπεθέρα το στρατηγό. Τελικά. Ναι, η Χριστιανή ασχολείται με το δικό του θέατρο. Και εγώ εδώ με το Εθνικό Θέατρο. Μάλιστα, βέβαια, επειδή είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία η ποιοτική δουλειά του Λαζόπουλου και 10 μικρή Μίτση, γι' αυτό απευθύνθηκα. Ξεκίνησα με τη συμπεθέρα. Ναι, ναι, αλήμα, ναι. Βέβαια, η κυρία Κάρμεν Ρουγγέρι κάνει πάντα σημαντική και σοβαρή δουλειά, θα έλεγα. Όμως, επειδή ο πολύς κόσμος σας ξέρει στην επαρχία τουλάχιστον μέσα από αυτή τη δουλειά του Λαζόπουλου, γι' αυτό και η πρώτη. Είναι τρομερά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα, όποτε βγαίνω εκτός Αθηνών, πόσο εκεί μου φαίνεται. Όλος ο κόσμος που έρχεται και μου μιλάει γιατί νομίζει ότι με ξέρει. Και σας λέει συμπεθέρα. Ναι. Έχετε συμπεθεριάσει με όλη την Ελλάδα δηλαδή. Και είναι πολύ γλυκός ο κόσμος. Η αλήθεια είναι, κυρία Ρουγγέρι. Έτσι είναι, είναι ηθικίως. Βέβαια, έτσι πέρατε στα σπίτια μέσα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος στην επαρχία διψάει και για θέατρο και για καλό θέατρο και για κινηματογράφο και για όλα αυτά. Τώρα, αν ο κύριος Λαζόπουλος κατόρθωσε αυτό που άλλοι το λέγανε ακατόρθωτο, να παντρέψει την ποιότητα και την εμπορικότητα μαζί. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη πράξη. Απέριξε πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι. Έγινε πανέξυπνος άνθρωπος, πολύ ωραίος συνεργάτης. Μα και εσείς όλοι οι ήρωες όμως ήσασταν. Ήταν πολύ ωραία ομάδα. Ναι. Και των μικρών Μίτσων ήταν πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα. Ομάδα κρούσης. Τώρα όμως φτώχεινε κάπως η τηλεόραση. Αν και υπάρχουν και άλλες δουλειές. Εγώ πιστεύω ότι θα επανέλθει ο Λάκης. Γιατί απρόβλεπτα ξαφνικά σε παίρνει τηλέφωνο και λέει κάνουμε. Αν τον κεντρήσει η επικαιρότητα και αν τον απογοητεύσει, ίσως έχουμε κάποιο ξέσπασμά του. Και πριν περάσουμε στην συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, να πούμε αυτό το. Κύριε εκπομπή, και το απρόβλεπτο της σημερινής εκπομπής είναι η προσκεκλημένη μας, η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, ούτε θα πρέπει να κάνω κάποιο πρόλογο. Ίσως τα λόγια μου είναι πάρα πολύ φτωχά. Κοντά μας, στη συντροφιά μας, μας τιμά με την παρουσία της η κυρία Κάρμεν Ρουγγέρι, στην οποία αμέσως θα δώσουμε το λόγο. Καλώς την καλωσορίσουμε. Α, και εγώ καλώς σας βρίσκω. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που δεχτήκατε έτσι τόσο αυθόρμητα την πρόσκλησή μας. Δεν το περίμενα με τέτοια κούραση που έχετε. Πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές Λουκά ότι από χτες η κυρία Ρουγγέρι είναι στη Θήβα με την θεατρική ομάδα του Εθνικού Θεάτρου, αλλά καλύτερα μας τα πει ίδια. Ναι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσουμε τι κάνει η συμπεθέρα και ο στρατηγός. Σας τον πήρε η συμπεθέρα το στρατηγό. Τελικά. Ναι, η Χριστιανή ασχολείται με το δικό του θέατρο.
Και εγώ εδώ με το Εθνικό Θέατρο. Μάλιστα, βέβαια, επειδή είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, η ποιοτική δουλειά του Λαζόπουλου και η Λέκα Μικρημίτση, ναι. Γι' αυτό απευθύνθηκα. Ξεκίνησα με τη Συμπεθέρα. Ναι, ναι, βέβαια, η κυρία Κάρμεν Ρουγγέρι κάνει πάντα σημαντική και σοβαρή δουλειά, θα έλεγα. Όμως, επειδή ο πολύς κόσμος σας ξέρει στην επαρχία τουλάχιστον μέσα από αυτή τη δουλειά του Λαζόπουλου, γι' αυτό και η πρώτη. Είναι τρομερά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα, όποτε βγαίνω εκτός Αθηνών, πόσο εκεί μου φαίνεται όλος ο κόσμος που έρχεται και μου μιλάει, γιατί νομίζω ότι με ξέρει. Και σας λέει συμπεθέρα. Ναι. Έχετε συμπεθεριάσει με όλη την Ελλάδα, δηλαδή. Και είναι πολύ γλυκός ο κόσμος. Η αλήθεια είναι, κυρία Ρουγγέρι. Έτσι είναι, είναι ηθικίος. Βέβαια, έτσι φαίνεται στα σπίτια μέσα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος στην επαρχία διψάει και για θέατρο και για καλό θέατρο και για κινηματογράφο και για όλα αυτά. Τώρα, αν ο κύριος Λαζόπουλος κατόρθωσε αυτό που άλλοι το λέγανε ακατόρθωτο, να παντρέψει την ποιότητα και την εμπορικότητα μαζί. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη πράξη. Απέριξε πολλά πράγματα, έτσι. Έγινε πανέξυπνος άνθρωπος, πολύ ωραίος συνεργάτης. Μα και εσείς όλοι οι ήρωες όμως ήσασταν. Ήταν πολύ ωραία ομάδα. Ναι. Και των μικρών Μίτσων ήταν πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα. Ομάδα κρούσης. Τώρα όμως φτώχει είναι κάπως η τηλεόραση. Αν και υπάρχουν και άλλες δουλειές. Εγώ πιστεύω ότι θα επανέλθει ο Λάκης. Γιατί απρόβλεπτα ξαφνικά σε παίρνει ένα τηλέφωνο και κάνουμε. Αν τον κεντρήσει η επικαιρότητα και αν τον απογοητεύσει, ίσως έχουμε κάποιο ξέσπασμά του. Και πριν περάσουμε στην συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, να πούμε αυτό το υπέροχο όνομα, το Κάρμεν Ρουγγέρι, από πού προέρχεται, μας θυμίζει κάτι από Ιταλία, κάτι από Ισπανία. Ο πατέρας μου ήταν Ιταλός. Έτσι λοιπόν ήθελε να δώσει στα παιδιά του ωραία ονόματα και έδωσε σε μένα το όνομα Κάρμεν, που θα πει ποίημα, είναι λατινικό όνομα, και στην αδελφή μου Ροζάρια. Έτσι, το Ρουγγέρι, το κανονικά ήταν Ρουγγέρι, αλλά επειδή παρά είναι ιταλικό, που ήταν Ιταλός βέβαια και είχε το επίθετό του, το κάναμε Ρουγγέρι κάποια στιγμή, γιατί θα νόμιζε κανείς ότι έχω έρθει κατευθείαν από την Ιταλία. Εσείς πόσο νιώθετε Ελληνίδα. Φανατική Ελληνίδα. Και τους φαίνεται πάρα πολύ. Ναι, ναι. Φανατική Ελληνίδα, λατρεύω την Ελλάδα. Να σου πω, οι Ιταλοί και οι Έλληνες έχουν το ίδιο ταπεραμέντο. Όχι, δεν ξέρω, γιατί τους Ιταλούς λιγάκι τους φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι μας πολύ μας πολεμάνε στο θέμα του τουρισμού. Γιατί είμαστε αντίζηλοι. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Με όλες τις μεσογειακές χώρες. Έχουμε το μέρος της Ελλάδας. Έχουν κάτι από μάφια, που λένε Ιταλοί.